Το σημερινό Συμβούλιο επικεντρώθηκε στη συζήτηση της διαμόρφωσης ενός στρατηγικού μακρόπνοου οράματος για μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία, μια οικονομία δηλαδή η οποία, μέσα από την οποία δεν θα παράγονται αέρια του θερμοκηπίου και ορίζοντας είναι το 2050. Οι πλείστες χώρες, ανάμεσα στις οποίες και η Κύπρος, αναγνώρισαν ότι η διαμόρφωση και η υλοποίηση ενός τέτοιου στρατηγικού σχεδιασμού μόνο ωφέλη μπορεί να έχει. Αναμένεται να συμβάλλει στον εξυγχρονισμό της οικονομίας, στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά πρωτίστως στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών της Ευρώπης, αλλά και στη διατήρηση του περιβάλλοντος. Στη δική μας την παρέμβαση, τονίσαμε την ανάγκη να αναγνωριστούν οι ιδιαιτερότητες των κρατών μελών, ιδιαιτερότητες που έχουν να κάνουν με το μέγεθος τους, τη γεωγραφική τους θέση, το ενεργειακό τους μείγμα, τις χρήσεις της γης και άλλα. Αυτό που τονίσαμε είναι ότι αυτός ο στρατηγικός σχεδιασμός θα πρέπει να καλύπτει όλους τους τομείς της οικονομίας, με ιδιαίτερη έμφαση βέβαια στα θέματα της ενέργειας, των μεταφορών και της κυκλικής οικονομίας. Ιδιαίτερα στον τομέα της ενέργειας, αν θέλουμε να πετύχουμε μηδενικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου μέχρι το 2050, θα πρέπει να προχωρήσουμε σε μια ριζική αλλαγή των ενεργειακών μας συστημάτων με την διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και γενικότερα με τον εξηλεκτρισμό των ενεργειακών μας συστημάτων. Δεν θα μπορούσαμε να μην αναφερθούμε στη δική μας την παρέμβαση και στην πρωτοβουλία της Κύπρου για μια περιφερειακή συνεργασία στο θέμα της κλιματικής αλλαγής. Τονίσαμε την ανάγκη για συνεργασία και με μη Ευρωπαίους εταίρους για την αντιμετώπιση ενός ζητήματος το οποίο ξεπερνά τα όρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι η κλιματική αλλαγή. Και ενημερώσαμε το Συμβούλιο Υπουργών για τις κινήσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας να φέρει κοντά τις χώρες της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής, χώρες οι οποίες αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα έντονες επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή και παρόμοιας φύσης, ώστε να διαμορφώσουμε ένα σχέδιο δράσης που θα κινείται ακριβώς στην αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος.